Ο κύριος Γλέζος αμέσως, μόλις τον παρακαλέσαμε, είπε ναι, θα βγει, θα είναι στο μικρόφωνο. Τον ευχαριστούμε θερμά γιατί είναι μαζί μας στο μικρόφωνο να μας πει τι είναι αυτά, αν είναι βλακίες, αν είναι δόλια, αυτά που λέει ο αρμόδιος υπουργός περί μη ύπαρξης στοιχείων και μάλιστα καθορίζουν το ποσό. Κύριε Γλέζο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε που βγήκατε στον αέρα σήμερα να μας συνεργαστείτε. Καλημέρα σας και νομίζω ότι επιτελείται χρέος απέναντι στον τόπο μας και στην ιστορία του το ότι ασχολείστε με το θέμα, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα να ξεκαθαριστούν. Εσείς το επιτελείτε αυτό το χρέος, εμείς απλώς το αναμεταδίδουμε. Συγγνώμη, υπάρχει μια αντίχηση και δεν. Έχετε μήπως, κύριε Γλέζο, καλημέρα, η Νόρα Ιράλη, μήπως έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο? Εγώ όχι, δεν υπάρχει στο σπίτι. Εσείς επιτελείτε το χρέος, κύριε Γλέζο, κύριε Πρόεδρε, εμείς απλώς αναμεταδίδουμε όπως έχουμε χρέος. Θα ήθελα μια αποκατάσταση να κάνω. Είπατε κάτω από το Γλέζο, δεν υπάρχει κάτω από μένα κανένας. Είμαστε, για να σας πω, 465 άνθρωποι που το 1995 δημιουργήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας και διεκδικούμε αυτό που δικαιούται η Ελλάδα. Και δεν λέω αυτά που θέλουμε εμείς, λέω αυτά που έχουν προσδιοριστεί. Λοιπόν, πρώτα να μιλήσουμε για το ποσό, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και διάφορα. Ναι. Δεν το προσδιορίζουμε εμείς το ποσό, δεν λέμε εμείς τι θέλουμε. Δεν λέμε τι ζήτησε η Ελλάδα. Λέμε τι έχει προσδιορίσει επακριβώς. Ναι. Η 19 αμελής διασυμμαχική επιτροπή που συνήλθε στο Παρίσι το Φεβρουάριο του 1946 και προσδιορίζει ότι αυτά που οφείλει ως επανορθώσεις για την καταστροφή της οικονομίας της Ελλάδας η Γερμανία προς την Ελλάδα ανέρχονται σε 7 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι αυτή ζητάμε εμείς. Εμείς ζητήσαμε διπλάσιο αριθμό. Μας τα κατέβασαν και μας είπαν τόσα. Μάλιστα. Αυτό προσδιορίστηκε από άλλους. Λοιπόν, μετά ένα είχαμε... το κρατούμε. Αυτό σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε η Τράπεζα Ελλάδος και μας έκανε και την αναγωγή, το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα σε 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους. Το καταλαβαίνετε, χωρίς τους τόκους. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα ποσό. Το δεύτερο ποσό είναι το αναγκαστικό δάνειο. Το αναγκαστικό δάνειο δεν το προσδιορίσαμε εμείς. Πάρτε αν θέλετε το βιβλίο του Αγγελόπουλου. Πάρτε όλα τα βιβλία που βγήκανε από εκείνη την εποχή. Ο Μίτσος ο Κωστόπουλος, ο Χολέβας, ο Ιλιαδάκης. Έχουν κάνει μια σειρά επιστήμονες από εκείνη την εποχή. Έχουν καταμετρήσει το χρέος, το οποίο να ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, πάλι αγοραστικής αξίας 1938. Με την αναγωγή σε ευρώ είναι 54 δισεκατομμύρια. 54 και 108 μας κάνει 162 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας. Μα είναι χωρίς τους τόκους. Βάλτε τώρα τους τόκους. Να βάλουμε το χαμηλότερο τόκο, 3%. Πόσο βγαίνει, ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. 1 τρισεκατομμύριο, 0,1 με τους τόκους όπως το έχετε υπολογίσει και το είπατε πολλές φορές στο Συμβούλιο. Ναι, λοιπόν. Ναι. Αυτό τώρα έρχονται μερικοί. Άκουσα ένα δημοσιογράφο το πρωί και τον παρακάλεσα να δει στο σπίτι μου να συζητήσω, να του δείξω όλα τα στοιχεία που έχω. Δυστυχώς τον ακούσαμε και εμείς τι έλεγε. Είναι στοιχεία, δεν είναι, και μιλάει για φαντασιώσεις. Είναι δυνατόν να μιλάει για φαντασιώσεις? Κύριος Ράπτης νομίζω λεγότανε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το πρώτο. Πάμε σε δεύτερο. Λέει ο Σαχινίδης ότι δεν έχει στοιχεία. Τότε πώς διεκδικήσαμε, με ποιους φακέλους διεκδικήσαμε εμείς η Ελλάδα? Η επίσημη Ελλάδα από την Ιταλία και από τη Βουλγαρία να πληρώσουν και τα πλήρωσαν αυτά που πάλι κατελόγησε η Διασυμμαχική Επιτροπή του Παρισιού. Άρα κύριε Πρόεδρε... Άρα συγγνώμη, ναι. Άρα θα διεκδίκησε με βάση φακέλους που είχε. Βεβαίως. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι
όταν τα διεκδίκησε αυτά από τη Βουλγαρία, επειδή λόγω των γεγονότων που είχαν μεσολαβήσει μετά και του ψυχρού πολέμου άργησαν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο, όταν ζήτησε η Βουλγαρία την αποκατάσταση των σχέσεων, ο Καραμαλής, τότε πρωθυπουργός, τους λέει: κυρώστε πρώτα αυτά που μας οφείλετε και στη συνέχεια θα αποκατασταθούν οι δραματικές σχέσεις. Το έμαθα τότε εγώ και πήρα τους Βουλγάρους, τους συντρόφους μου, τους κομμουνιστές, και τους είπα: μην νομίσετε ότι επειδή είστε κομμουνιστές ότι θα σας υποστηρίξω. Έτσι. Πρέπει να πληρώσετε. Και γι' αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ρωτάω. Αυτό έγινε πολύ αργά, καταλαβαίνετε. Ναι. Με ποια στοιχεία ζήταγε ο Καραμαλής να πληρώσουν οι Βούλγαροι, αν δεν είχε στοιχεία στα χέρια του? Αν δεν υπήρχαν φάκελοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, με ποια στοιχεία τα ζητούσε? Κύριε Γλέζο, εχθές είχαμε εδώ την κυρία Σταμούλη, δεν λέω λάθος το όνομά της, έτσι, ναι. Η οποία είπε ότι από εδώ και 12 χρόνια, από το 2001, το μόνο που περιμένουν είναι μία υπογραφή από έναν υπουργό για να εισπραχθούν, για να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Είναι αλήθεια αυτό πράγμα? Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε, μην μπερδεύετε. Είναι το δίστομο αυτό, ναι. Μην μπερδεύετε τις οφειλές προς το δημόσιο, που είναι τα ποσά που ανέφερα προηγούμενα, και τις οφειλές των Γερμανών προς τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Αν θέλετε, περιμένετε λίγο και το κάνουμε αυτό το ερώτημα. Κάντε μου αυτό το ερώτημα. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καθαρίσατε. Ναι, συγγνώμη. Συνεχίστε λοιπόν. Υπάρχει εσείς. Λοιπόν θέμα ότι είναι δυνατόν να ενεργούσαμε χωρίς να έχουμε φακέλους. Άρα φάκελοι υπήρχαν και υπάρχουν και κάποιος τους κρύβει ή κάποιος τους εξαφάνισε. Γιατί τόσα χρόνια δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί αυτό το θέμα, αν και οι γερμανικές αποζημιώσεις, όπως και οι μετανάστες, θα μου επιτρέψετε αυτό, να πω... Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τις κυβερνήσεις που παρήλασαν ως τώρα. Τη δική σας γνώμη. Και να δώσουν απάντηση. Εκείνο που απαντούν, θα σας απαντήσω γι' αυτό, εκείνο που απαντούν συγκεκριμένα είναι ότι ποτέ δεν έχουμε παρετηθεί από τις... ερωτήσεις που έχουν γίνει από τον βουλευτή από τις αξιώσεις μας, δεν είναι? Από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, από τους βουλευτές του Συνασπισμού, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι μόνιμη, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος λέει: ποτέ μας δεν έχουμε παραιτηθεί από τις αξιώσεις μας. Όταν το λένε αυτό, πάνω σε τι βασίζεται και το λένε? Σωστό. Πάνω σε τι βασίζεται? Άμα δεν έχεις χαρτιά, πού είναι η αξιώσεις σου? Αυτό έτσι. Θέλω να πω, μήπως είναι ποταπή η δικαιολογία, δεν έχουμε χαρτιά? Δηλαδή περιμέναμε να ακούσουμε τουλάχιστον μία σοβαρή... Γι' αυτό προσέξτε, γι' αυτό λέω. Ή τα χαρτιά αυτά ή μας λένε ψέματα ή έχουν εξαφανιστεί πραγματικά. Κύριε Πρόεδρε... Οπότε χρειάζεται επέμβαση εισαγγελέα. Αυτεπάγγελτη επέμβαση εισαγγελέα. Κύριε Πρόεδρε... Πρόκειται για δημόσια έγγραφα. Πολύ σωστό. Κύριε Πρόεδρε, θα παραβιάσω ανοιχτές πόρτες αν πω ότι είστε ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος πια από όλο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών δυνάμεων κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εσάς τον αξιοσέβαστο άνθρωπο, σας πόσες συναντήσεις κάνατε με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και δικαιοσύνης για το θέμα αυτό? Να δω πόσο σας σεβάστηκαν. Συμπαιγνία, προσέξτε. Ναι. Μια άλλη συμπαιγνία. Είχε υποβληθεί από τον βουλευτή Παντελή Οικονόμου εδώ και 2 χρόνια να παρουσιαστώ και να μιλήσω στην Επιτροπή Εξωτερικών. Αυτό πραγματοποιήθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο του 2011. Επειδή όμως λένε κοιτάξτε, έχουμε και άλλες απασχολήσεις και το ένα και το άλλο, μπροστά στην παρουσία του Υπουργού Λαμπρινίδη. Του λέω καλά? Ναι, ναι, καλά. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσετε μόναχα 15 λεπτά. Μίλησα 15 λεπτά περιληπτικά και πήρανε απόφαση στην Επιτροπή όλα τα κόμματα ομόφωνα ότι θα κληθώ το αργότερο σε 2 μήνες να μιλήσω εκτεταμένα για το θέμα. Γιατί πρέπει να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία τα έχω. Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε αυτό. Και έγινε
χωρίς την παρουσία υπουργών, μίλησα πάλι ως εισηγητής 10 λεπτά μαζί. 10 λεπτά είχαν δοθεί και στους δύο εκλεκτούς πανεπιστημιακούς επιστήμονες, τον Στέλη τον Περάκη και τον Αντώνη τον Πρεδήμα, και έναν ακαδημαϊκό, τον Ρούκουνα, και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ελλάδος. Μιλήσα μόλι από 10 λεπτά. Οπωσδήποτε μετά τις ερωτήσεις των βουλευτών μου δόθηκε αρκετός χρόνος ομολογουμένος και έδωσα απαντήσεις στα ερωτήματα των βουλευτών. Αλλά απουσίαζαν οι υπουργοί. Προχτές συνήλθαν οι υπουργοί, είπαν αυτά που είπατε και δεν με κάλεσαν. Ούτε όλοι τους άλλους επιστήμονες να παρευρισκόμαστε. Αυτά όλα που λέτε όμως είναι μέρος του φακέλου. Συμπαιγνία, ρωτάω. Συμπαιγνία. Δεν είναι συμπαιγνία. Με καλούν την ώρα που δεν είναι υπουργοί και όταν είναι υπουργοί δεν με καλούν. Κύριε Γλέζο, ο πρωθυπουργός, ο διορισμένος μας, ο κύριος Παπαδήμος, όταν μίλησε πριν ψηφιστεί η Δανειακή Σύμβαση εκεί στα μέσα του Φλεβάρη, ξέχασε, είπε 65 χρόνια τώρα η Ελλάδα έχει περάσει εμφύλιο και δικτατορία και ξέχασε την κατοχή, δεν πήγε στα 70 χρόνια για να μιλήσει και για τη γερμανική κατοχή. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν ένα απλό κάτι ξέχασε ή ήταν κανονικό σύμβολο για την Γερμανία ότι θα είμαι στο πλευρό σας? Θα το συμπληρώσω με το εξής. Το 2001 ήταν πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος. Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Αντιπροσωπεία δική μας τον είχε επισκεφθεί και του ζήτησα να μου δώσει τα στοιχεία του δανείου του αναγκαστικού. Αυτό που είχε συνάψει αναγκαστικά η Ελλάδα με τη Γερμανία. Χίτλερ, ναι. Ναι, διότι έγιναν μέσα στα δύο κράτη αναγκαστικά βέβαια, αλλά οι φορείς που έκαναν τη συναλλαγή ήταν οι τράπεζες, οι κρατικές τράπεζες, Ελλάδας και Γερμανίας. Λοιπόν, μου απάντησε, πρέπει να πάρω εντολή από την κυβέρνηση. Και γι' αυτό εγώ τον καλώ, επανειλημμένος, να δώσει τώρα εντολή να μου δώσουν τα στοιχεία. Όχι εμένα, να δώσουν στη δημοσιότητα. Ο υποδιοικητής της τράπεζας που είχε έρθει προχθές είπε ότι δεν έχει αυτά τα στοιχεία, δεν τα ξέρει. Αν είναι δυνατόν. Εδώ κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, ποια είναι υπόθεση, όχι δική μου. Ναι. Είναι υπόθεση όλου του ελληνικού λαού. Και είναι υπόθεση των δημοσιογράφων να εγκύψουν γύρω σε αυτά τα προβλήματα για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Τι μπορεί να συμβαίνει, κύριε Πρόεδρε, τα έχουν βρει με τη Γερμανία σε... Αυτό πια, μάλιστα, το ερώτημα, εγώ λέω κάτι άλλο, πιο φαρμακερό. Ναι. Η Γερμανία μήπως θέλει να μας εκδικηθεί, διότι αν δεν έχει σήμερα καθεστώς ναζιστικό και έχει καθεστώς δημοκρατίας, οφείλεται και στην πάλη του ελληνικού λαού. Σωστό. Μήπως θέλει να μας εκδικηθεί επειδή ανατρέψαμε τα σχέδια του Χίτλερ? Μήπως θέλει να μας εκδικηθεί επειδή την πρώτη ήττα που υπέστη ο Άξονας την υπέστη από τον ελληνικό λαό με το έπος του 40-41? Αυτά είναι ερωτήματα και οφείλουν να απαντήσουν. Κύριε Γλέ... Για να μην ξεφύγουμε από το ερώτημα που μου βάλατε σχετικά με την, την Σταμούλη. Από την πλευρά των θυμάτων υπάρχει κάτι φοβερό. Ενώ σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μία απόφαση ενός δικαστηρίου είναι εκτελεστή αμέσως, για παραδείγματος χάρη για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους, στην Ελλάδα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης εδώ που έχουν παρελάσει, δεν δίνουν αυτή την εντολή. Είναι η διάκριση των εξουσιών που κομπάζουν μερικοί ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Ποια διάκριση εξουσιών, αφού ξαναρχέται η δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία? Μάλιστα. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Κύριε Γλέζο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και από μένα, ο Διονύσης Αντωνέλος. Είμαι, μία ερώτηση έχω να σας κάνω. Το μέλλον μας σχετικά με το θέμα των αποζημιώσεων, ποιο είναι, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι? Θα καταφέρουμε έστω κάποια στιγμή να αποζημιωθούμε για τα εγκλήματα αυτά των Γερμανών, για τα δάνεια, τέλος πάντων, που πήραν? Και το βάζω στους Έλληνες ψηφοφόρους. Όταν εκλέγουν αυτές τις κυβερνήσεις που υποδουλώνονται στους ξένους και δεν ενεργούν
με εθνική αξιοπρέπεια και, και με βάση τα δίκαια του ελληνικού λαού θα υφιστάμε αυτές τις συνέπειες. Ας το έχουν υπόψη τους όλοι οι ψηφοφόροι που θα κληθούν μεθαύριο στις εκλογές και να αποφασίσουν τι να κάνουν. Σαν σήμερα, κύριε Γλέζο, και να κλείσουμε, δεν είναι τυχαία που βγήκατε. Δολοφονήθηκε και ο Νίκος Ομπελογιάννης. Μήπως τελικά αρκεί ένα γαρίφαλο για να πάρουμε μπροστά? Να αντλήσουμε από τη θυσία αυτών των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία. Σκεφτείτε ότι εκτελέστηκε ο Ομπελογιάννης γιατί. Για πέστε μου, γιατί. Ήταν διεθνής η κατακραυγή. Ποιο πλαστήρας λέει κατέρευσε. Κανένα. Υπερασπιζόταν ένα κόμμα του, έτσι. Που το κόμμα αυτό είναι σήμερα στην νομιμότητα. Τότε ήταν παράνομο για χρόνια. Ναι. Τι θα πει παράνομο? Τότε μπορεί ήταν, να βγάλεις ένα κόμμα στην παρανομία? Αν είναι δυνατόν. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να εφαρμοστεί η σιωπηρή, νομίζω, συμφωνία της Γιάλτας και στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς ας μην ανοίξω πάλι το στόμα μου και μετά με λένε το ένα και το άλλο. Εδώ θα είμαστε να σας ξανακούμε. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσουμε. Για το ότι πιάνετε το θέμα και σας παρακαλώ, μην το αφήσετε. Εμείς σας... Και στην εφημερίδα έχουμε κάνει μεγάλα αφιερώματα και τα Χριστούγεννα που είχατε κάνει τον μποϊκοτάζ. Όσοι να ξεδιαλυθούν τα θέματα, μην τα αφήνετε. Αυτή είναι το χρέος του δημοσιογράφου και ως συνάδελφος λέω, ποτέ δεν αφήνουμε ένα θέμα να σβήσει αν δεν λυθεί μέχρι την τελευταία του. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, το υποσχόμαστε με την εξής παράκληση προς εσάς. Όποτε κρίνετε ότι υπάρχει θέμα που μπορείτε ή αν μπορείτε να έρθείτε και το ολόκληρο το δίωρο της εκπομπής, σας παρακαλούμε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτά για σας. Να έρθετε και για αυτό το θέμα όποτε θα μπορέσετε εσείς και όποτε κρίνετε κιόλας ότι η επικαιρότητα επιβάλλει αυτό το δίωρο. Σας παρακαλούμε δημόσια να κάνετε χρήση των μικροφώνων μας και για το θέμα αυτό σε ολόκληρο το δίωρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και όλους τους ακροατές που ακούνε. Εύχομαι καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Δηλαδή καλή Ανάσταση, και όταν λέω καλή Ανάσταση εννοώ καλή Ανάσταση ιδεών, συστημάτων, αντιλήψεων, οτροπιών και λοιπόν. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.